Φτάσαμε στο τελευταίο βίντεο της επαιτειακής εβδομάδας. Είδαμε ιαπωνικούς αστικούς θρύλους, είδαμε βίντεο με ανατριχιαστικό υπόβαθρο, όμως τώρα ήρθε η ώρα για το πιο πολύ ζητημένο part 2 στο κανάλι μας. Στο πρώτο part μας είχε βοηθήσει ένας καλός μας φίλος και το βίντεο ήταν σε τελείως διαφορετικό ύφος, όμως δεν έχει και τόση σημασία πια. Ας μπούμε στο βίντεο. Μια επίκληση συνήθως είναι ένα πολύ συγκεκριμένο τελειτουργικό που σε κάνει να έρθει σε επαφή με κάποιο πνεύμα, φάντασμα ή κάτι παρόμοιο. Από τα αρχαία χρόνια ακόμα υπήρχαν δεκάδες τέτοια τελετουργικά και τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούσαν ρυψοκίνδυνα άτομα στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν γνώση και δύναμη. Τώρα, αν τα συγκεκριμένα τελετουργικά που περιλαμβάνουμε σε αυτή τη λίστα ή γενικότερα όσο μπορεί να βρει κανείς στο ίντερνετ είναι πράγματα αληθινά, είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Όπως και να έχει, σήμερα θα δούμε τρεις επικίνδυνες επικλήσεις. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Το παρακάτω τελετουργικό με όνομα το Μαύρο Τηλέφωνο είναι σαν μια συνέχεια του Elevator Ritual, μιας και λέγεται πως σου παρέχει πρόσβαση στον ίδιο κόσμο. Για να το κάνεις χρειάζεσαι ένα στυλό, ένα κομμάτι χαρτί, ένα παλιό τηλέφωνο και δύο κομμάτια από μαύρη κλωστή. Κανόνες. Τα μόνα άτομα στο σπίτι θα πρέπει να είναι αυτά που παίζουν το παιχνίδι. Το σπίτι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 δωμάτια. Κλείσε όλες τις πόρτες και κουρτίνες του σπιτιού. Κλείσε όλα τα φώτα του σπιτιού εκτός από το φως του δωματίου που βρίσκεται το τηλέφωνο. Το τελετουργικό δεν θα δουλέψει αν έχεις αλάτι μαζί σου. Οδηγίες. Βήμα 1. Δες ένα κομμάτι κλειστή σφιχτά γύρω από το τηλέφωνο. Βήμα 2. Σήκωσε το ακουστικό, κράτα το μακριά από το πρόσωπό σου και κάλεσε τον αριθμό 2 0 4 0 6 0 8 0. Κλείσε το τηλέφωνο. Σήκωσε το ξανά και κάλεσε τον παρακάτω αριθμό 2 5 5 1 5 8 2 3. Τότε άσε το ακουστικό κάτω. Ακόμα και αν κάποιος απαντήσει, μην του μιλήσεις. Βήμα 3. Όσο πιο αθόρυβα μπορείς, πήγαινε στο πιο κοντινό δωμάτιο και κλείσε την πόρτα. Περίμενε για ένα λεπτό. Βήμα 4. Πήγαινε πίσω στο τηλέφωνο και επανέλαβε το βήμα 2. Βήμα 5. Όσο πιο αθόρυβα μπορείς, πήγαινε στο δεύτερο πιο κοντινό δωμάτιο και κλείσε την πόρτα. Περίμενε για ένα λεπτό. Βήμα 6. Πήγαινε πίσω στο τηλέφωνο και επανέλαβε ξανά το βήμα 2. Βήμα 7. Όσο πιο αθόρυβα μπορείς, πήγαινε στο τρίτο πιο κοντινό δωμάτιο και κλείσε την πόρτα. Περίμενε για ένα λεπτό. Βήμα 8. Πήγαινε πίσω στο τηλέφωνο και κάλεσε τον αριθμό 22822. Βήμα 9. Με τα μάτια σου κλειστά, πήγαινε στο τέταρτο πιο κοντινό δωμάτιο και κλείσε την πόρτα. Βήμα 10. Μόλις μπει στο δωμάτιο και κλείσει την πόρτα, χρησιμοποιήσε το δεύτερο κομμάτι κλωστής για να το δέσεις γύρω από το χερούλι. Βήμα 11. Άνοιξε τα μάτια σου. Μη βγάλεις άχνα ό,τι και αν γίνει. Βήμα 12. Άνοιξε τις κουρτίνες. Αν το γυαλί στο παράθυρο έχει γίνει μαύρο, τότε κατάφερες να περάσεις στον άλλο κόσμο. Αν θέλεις να γυρίσεις πίσω στο δικό μας κόσμο, ψάξε για ένα σημείο που είναι κρυμμένο κάπου στο δωμάτιο και περιέχει έναν αριθμό. Μόλις το βρεις, κλείσε τα μάτια και επανέλαβε τον οχταψήφιο αριθμό που αναγράφεται πάνω του ξανά και ξανά στο κεφάλι σου. Μην απαντήσεις εάν κάποιος σου μιλήσει και σιγουρέψου πως μόλις ανοίξεις τα μάτια σου, τα παράθυρα δεν είναι ακόμη μαύρα. Θέλαμε πολύ καιρό να ασχοληθούμε με το παρακάτω. Είναι ίσως μία από τις πιο γνωστές επικλήσεις αυτού του είδους και στα σίγουρα θα την έχετε ακούσει. Λέγεται One Man Hide and Seek. Σε αυτή την επίκληση, καλείς ένα πνεύμα να καταλάβει το σώμα μιας κούκλας και να σε καταδιώξει ενώ παίζετε κρυφτό μαζί. Θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε τα βήματα αυτού του τελετουργικού, μιας και το βίντεο ήδη γίνεται κάπως μεγάλο, μα θα σας αφήσουμε ένα link στην περιγραφή για περισσότερες λεπτομέρειες. Θα πρέπει να πάρετε μία πάνινη κούκλα, να την αδειάσετε από το γέμισμά της και να τη γεμίσετε με ρύζι. Μετά να κόψετε μερικά από τα νύχια σας και να τα βάλετε μέσα στην κούκλα. Μετά πρέπει να τη ράψετε. Στην συνέχεια πηγαίνετε στην πανιέρα, γεμίστε με νερό, μιας και θα πρέπει να βάλετε την κούκλα μέσα όταν έρθει η ώρα. Υποτίθεται πως η κούκλα θα ζωντανέψει και θα αρχίσει να σας ψάχνει μέσα στο σπίτι. Ίσως θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το συγκεκριμένο θέμα στο μέλλον, μιας και είπαμε όσα ίσως θέλαμε να πούμε για το εν λόγω θέμα. Υποτίθεται πως είναι ένα αρκετά επικίνδυνο τελετουργικό, όπως και να έχει. Το παρακάτω μας θυμίζει με πάρα πολλούς τρόπους το Bath Game ή τον Daruma San από το προηγούμενο βίντεο, αν και αυτό μας φαίνεται λίγο πιο επικίνδυνο. Να σας προειδοποιήσουμε πως και μόνο που θα το ακούσετε, ίσως να σας επηρεάσει πολύ, πολύ αρνητικά, ειδικά εάν φοβάστε εύκολα. Όπως ξέρετε, δεν είμαστε τα άτομα που προειδοποιούν τους άλλους όταν είναι να τους πούν κάτι τρομακτικό, οπότε για να το κάνουμε τώρα, μάλλον έχουμε λόγο. Όπως και να έχει, προχωρήσουμε με την επίκληση. Το τελετουργικό ονομάζεται το άσπρο κιμονό και όπως ίσως ήδη καταλάβατε, μας έρχεται από την πολύ αγαπημένη μας Ιαπωνία και σκοπός του είναι να επικαλεστεί σε ένα πνεύμα. Λέγεται πως το συγκεκριμένο τελετουργικό είναι πολύ επικίνδυνο και αν το κάνεις, ρισκάρεις την ίδια σου τη ζωή. Εάν κάνεις ένα μονάχα λάθος, μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Εάν αρχίσεις να νιώθεις τους ώμους σου να γίνονται πιο βαργοί, θα πρέπει να σταματήσεις αμέσως. Σε όσα site ψάξαμε πληροφορίες για αυτό το τελετουργικό, έγραφα να μην το δοκιμάσει κανένας σε καμία περίπτωση και συμφωνούμε μαζί τους. Κανόνες. Βήμα 1. Ανάμεσα στις 2 με 3 τα ξημερώματα, πριν πας για ύπνο, ξάπλωσε στο κρεβάτι σου. Αρχίζοντας από τη βόρεια γωνία του ταβανιού του δωματίου σου, αργά κοίτα τις 4 γωνίες μία-μία, σε ροή αντίστροφη από αυτή του ρολογιού.
Κάνε αυτό 3 φορές. Βήμα 2. Με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο στήθος, πείτε την παρακάτω πρόταση που βλέπετε στην οθόνη 4 φορές. Βήμα 3. Φανταστείτε μια γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά να έρχεται σιγά σιγά προς το μέρος σας. Είναι εντυμένη με ένα μαύρο κιμονό που είναι καλυμμένο με αίμα. Βήμα 4. Συνεχίστε να φαντάζεστε τη γυναίκα να πλησιάζει όλο και πιο κοντά σας μέχρι να βρεθεί ακριβώς μπροστά από τα μάτια σας. Βήμα 5. Σηκωθείτε, κλείστε τα φώτα και κάντε το δωμάτιο όσο πιο σκοτεινό γίνεται. Κοιμηθείτε. Μια γυναίκα με άσπρο κιμονό, καλυμμένο με αίμα, θα εμφανιστεί στα όνειρά σας. Σημείωση. Εάν η γυναίκα έρθει κοντά σας στο όνειρο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να της μιλήσετε. Εάν η γυναίκα σας ρωτήσει το όνομά σας, δεν πρέπει να της απαντήσετε. Εάν η γυναίκα προσπαθήσει να ψιθυρίσει κάτι στο δεξί σας αυτή, κουνήστε το δεξί σας χέρι. Αυτό θα σας κάνει να ξυπνήσετε. Όταν ξυπνήσετε, εάν δεν δείτε τη μαύρη σκιά μιας γυναίκας σε κάποιο από τις γωνίες του δωματίου σας, σημαίνει πως είστε ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.